Ένα καινούριο ξεκίνημα, λέγοντας την αλήθεια στον ελληνικό λαό, θέλει να κάνει η Νέα Αριστερά που διεκδικεί την ψήφο των πολιτών στις προσεχείς ευρωεκλογές. Αυτό επισήμανε ο υποψήφιος ευρωβουλευτής Τέλιος Κούλογλου από το Ηράκλειο στο πλαίσιο επισκέψεών του στο νησί, υπογραμμίζοντας πως η χώρα δεν μπορεί να κυβερνηθεί άλλο έτσι. Εμείς θέλουμε να κάνουμε ένα καινούριο ξεκίνημα, λέγοντας την αλήθεια στον ελληνικό λαό για μια σειρά από πράγματα και πραγματικά σπάζοντας αυγά, δηλαδή κάνοντας τομές. Πρέπει να, η χώρα δεν μπορεί να κυβερνηθεί άλλο έτσι, ούτε οι πολίτες το θέλουν. Πρέπει να γίνει μια δημοκρατική επανάσταση σε διάφορους τομείς και πρέπει να πούμε την αλήθεια. Και πιστεύω ότι αν μπούμε δυναμικά στο παιχνίδι τους 2 μήνες που απομένουν, μπορούμε να έχουμε ένα πολύ καλό ποσοστό και να βγάλουμε και 2 ευρωβουλευτές. Ζήτημα με μεγάλες διαστάσεις και το προσφυγικό, με τον κύριο Κούλογλου να κάνει λόγο για υποκρισία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τόνισε πως δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες που τις αναλογούν, ενώ εκτιμά πως οι προσφυγικές ροές θα αυξηθούν περαιτέρω το επόμενο διάστημα. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη υποκρισία στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, γιατί και οι υπόλοιπες χώρες δεν δέχονται να αναλάβουν το μερίδιο της ευθύνης που τους αναλογεί για όλα αυτά τα προσφυγικά και μεταναστευτικά ρεύματα. Και όπως τώρα η κατάσταση οικονομική διεθνώς επιδεινώνεται, θα έχουμε προσφυγικά και μεταναστευτικά ρεύματα. Το προσφυγικό και μια άγνωστη πτυχή του, όπου χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες καταδικάζονται σε βαριές ποινές φυλάκισης ως διακινητές, αναδεικνύεται μέσα από το ντοκιμαντέρ του Στέλιου Κούλογλου 142 χρόνια, το οποίο παρουσιάστηκε στο Ηράκλειο στην αίθουσα Ανδρόγειο. Ξέρετε ποια είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα φυλακισμένων στις ελληνικές φυλακές? 2.000 άτομα. Πρόσφυγες και μετανάστες που έχουν καταδικαστεί ή είναι υπόδικοι ως διακινητές. Στην πραγματικότητα αυτό που συμβαίνει είναι ότι η μεγάλη πλειοψηφία, τεράστια πλειοψηφία είναι αθώοι, διότι οι πραγματικοί διακινητές, οι Τούρκοι, επειδή γνωρίζουν την ελληνική νομοθεσία, παρατάνε τις βάρκες στο μέσο της διαδρομής του Αιγαίου, βρίσκουν ένα φωκαρά που είναι δίπλα τους και του λένε πάρε το, πήγαινε μέχρι εκεί. Και αυτός μετά, όταν φτάνει στις ελληνικές ακτές, καταδικάζεται ως διακινητής. Ο πρωταγωνιστής, ένας από τους πρωταγωνιστές της ταινίας μου, έχει φάει 142 χρόνια. Το δικαστικό θρίλερ 142 χρόνια προβάλλεται απόψε και στον Άγιο Νικόλαο.